σημειοδοτική συμφωνία των Πρεσπών και σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, ποια χώρα δεν ξέρουμε, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνουν τις γροθιές τους γιατί έχουμε και COVID και να λένε για την καλή τυπή στην εφαρμογή της συμφωνίας. Κυρία Γιάμαλη, συγγνώμη, δεν είναι θετικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας βλέπει μεταξύ άλλων Πρωθυπουργών και τον Πρωθυπουργό της γειτονικής μας χώρας? Ποιας είναι χώρας? Κακό δηλαδή αυτό? Ποιας χώρας? Είναι κακό δηλαδή ποιας αυτό? Ποιας χώρας, κύριε Σπανάκη? Δεν σας καταλαβαίνω. Όχι, συγγνώμη. Είναι κακό δηλαδή αυτό, το κατακρίνετε, κυρία Γιάμαλη? Δεν ακούω ότι ποια είναι η γειτονική χώρα, όχι, κύριε σας Σπανάκη. Σας ερωτώ, το κατακρίνετε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βλέπει μεταξύ άλλων? Ο εκλεγμένος Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπει μεταξύ άλλων και τον Πρωθυπουργό της γειτονικής μας χώρας. Πώς ακούστε, τη λένε? Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτό είναι το ερώτημά σας, κυρία Γιάμαλη. Από περίμενε, πλέον είναι το ερώτημά σας. Ακούστε λοιπόν. Κύριε Σπανάκη, δεν θα πείτε εμείς, το όνομα της πλανήτης. Εμείς λοιπόν, εμείς κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά. Η ιστορία κρίνει και θα κρίνει και στην πορεία. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον κύριο Ζάεφ, μιλήσαν για οικονομία, μιλήσαν για ενέργεια, μιλήσαν για ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας. Πώς τη λένε? Αυτή τη στιγμή, ακούστε λίγο. Εντάξει, είναι τέλειο αυτό που ζούμε. Ναι, είναι τέλειο. Κύριε Σπανάκη, γιατί δεν λέτε το όνομα της χώρας με την οποία ο Πρωθυπουργός με ποιον συνομίλησε σήμερα? Κύριε Σπανάκη, νομίζω ότι και τα μπέλα και σήμερα. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν ήμασταν αντιπολίτευση, ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να φοβάται να πει το όνομα της γειτονικής χώρας, της οποίας η συμφωνία ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ζωτική. Παρακαλώ, μπορώ να απαντήσω? Ναι, αλλά μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Και πώς τη λένε? Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, κύριε Σπανάκη. Πείτε το όνομα της χώρας. Κυρία Γιάμαλη,